Σουγιολτζής, Πανιόπουλος, Βακουφάρης. Πανιόπουλος και Σουγιολτζής αλλάζουν την μπάλα. Μπιτσιάνης, Σουγιολτζής, Πανιόπουλος. Δίνει στον Σουγιολτζή. Χάνει την μπάλα εκείνος από τον Σπύρο Κατσαρό, ο οποίος δίνει στον Σπύρο Σουλάνη. Δίνει στον Σπύρο Δόικα και γκολ από τον Σπύρο Δόικα σε μια πολύ ωραία συνεργασία των παικτών του ΦΕΑΚΑ 30-18. Νίκος Τριγανάς κοντά μας. Δεν ξέρω, αυτό το παιχνίδι το κέρδισε ο ΦΕΑΚΑΣ κόντρα στον Απόλλων Καλαμαριάς, αλλά και την κυριακή ομάδα ήταν λίγο νοθροί, λίγο μουδιασμένοι, δεν ήταν πολύ χαρούμενοι. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί, δηλαδή ενώ άνετη νίκη ωραία, δεν ξέρω, μπήκατε κάπως μουδιασμένα, αργήσατε να, ξέρεις, να σκοράρετε, να πάτε μπροστά, τι έγινε. Ξέρουμε βέβαια και τον αντίπαλο. Ήταν λίγο κρύο το γήπεδο, λίγο εμείς μπήκαμε παγωμένοι. Απλά θέλαμε λίγο να πάρουμε μπρος. Καταλάβαμε, θεωρώ, ότι δεν θα ήταν πολύ δύσκολο το απόγευμα και κάποιοι παίχτες θα ήμασταν λίγο πιο χαλαροί, βάλω και εγώ μέσα τον εαυτό μου. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, το λέγεται αποτέλεσμα, είναι μεγάλο το σκορ. Παίξαμε την άμυνα που έπρεπε για να το καθαρίσουμε από το πρώτο ημίχρονο. Σημαντικό είναι ότι έδωσε ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να παίξουν και ιδιαίτερα στους μικρούς μας που πρέπει σιγά σιγά να βγάζουμε από τα φυτόρια. Παίξανε πάρα πολύ καλά. Ουσιαστικά οι μικροί κράτησαν την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο και στα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Δεν μπορώ να κρίνω ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι έτσι μεγάλο το σκορ. Δεν μπορώ να πω κάτι. Είμαι ευχαριστημένος γιατί τα παιδιά, οι πιο πιτσιρικάδες, δείξανε πάθος και τραβήξαν για τους μεγαλύτερους. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα. Ήταν ένα παιχνίδι, το κερδίσαμε γι' αυτό. Πάμε στο επόμενο, το οποίο θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Θα είναι μέσα στον Αρίωνα από το Λεμαίδος. Είναι πολύ καλή ομάδα. Πέρσι είχαμε πάει ισοπαλία. Πάμε να πάρουμε τον διπλό. Δόικας, Κορακιανίτης, Τριγανάς, Κορακιανίτης. Γκολ από τον Πάπη Κορακιανίτη, 31-18. Σπύρος Σουλάνης κοντά μας από την ομάδα του ΦΕΑΚΑ. Ο Νίκος Τριγανάς δίνει ευκαιρίες και στα πιο μικρά παιδιά, πιο μικρά ηλικιακά. Νομίζω ότι τον βγάζουν ως προπρόσωπο, τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα ο ΦΕΑΚΑ λοιπόν αντιμετώπισε τον Απόλλων Καλαμαριάς, μια ομάδα που δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν και δεν την ήξερε καθόλου. Παρ' όλα αυτά πήρε μια πολύ σημαντική νίκη. Πες μου λίγα λίγο τον αγώνα. Κοιτάξτε, όντως δεν γνωρίζαμε την ομάδα του Απόλλων Καλαμαριάς. Είναι μια νέα ομάδα στην κατηγορία μας. Και αποτελούσε μια έκπληξη για τη σημερινή αναμέτρηση. Εμείς όπως πάντα. Στιγμή βλέπω εσένα, βλέπω Δόικα, βλέπω Πάλα, βλέπω Κατσακιόρη, έτσι πιο μικρή τη ομάδα και τα πάτε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι έχετε ένα πολύ ωραίο δέσιμο γενικότερα. Βεβαίως. Η διαφορά που έχουμε εμείς στις ομάδες επαρχίας, στις ομάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, είναι ότι είμαστε οικογένεια. Το αποτέλεσμα που βλέπετε έξω, στον αγωνιστικό χώρο, έρχεται μετά από πάρα πολύ σκληρή δουλειά, θυσίες, χάνουμε τις βόλτες, χάνουμε πάρτι, οτιδήποτε. Για να βρίσιμο, εδώ. Πες τα και αυτά. Τα πάντα, όλα αυτά. Υπάρχει πίεση, εννοείται, ψυχολογική, σωματική. Και να έρθουμε εδώ και να βγάλουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Έτσι είναι αυτό. Φέτος έχετε θέσει σαν στόχο να ολοκληρώσετε αυτό που πέρσι δεν το καταφέρατε. Ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο. Ίσως βέβαια θα θέλατε και περισσότερο γιατί πέρσι είχε δείξει πολύ δυναμικό παρόν. Παρ' όλα αυτά σας στηρίζει. Κοιτάξτε, ο κόσμος πικράθηκε από την περσινή σεζόν, από το αποτέλεσμα του τελικού. Εμείς είμαστε εδώ ακόμη μια χρονιά, θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο. Έχουμε δίψα για τη διάκριση και για την άνοδο στην Α1. Θέλουμε τον κόσμο κοντά μας, θέλουμε την Κέρκυρα να μας στηρίξει. Οι ερασιτέχνες αυτό είναι που θέλουν στον αθλητισμό, τον κόσμο δίπλα τους. Και όλοι μαζί προχωράμε. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Είμαστε καλά. Σογιουλτζής, Πανιόπουλος, Βακουφάρης. Δίνει την μπάλα για τον Τσακαλίδη. Δίλεπτη όμως στον Γιάννη Πάλα από τον διαιτή του αγώνα, τον Παύλο Μαυρίδη. Εκτός αγωνιστικού χώρου ο Πάλας, πέναλτι για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο Οικονόμου απέναντι στον Παναγιώτη Κατσακιώρη. Μάρκος Οικονόμου απέναντι στον Παναγιώτη Κατσακιώρη. Τι θα γίνει, προσποίηση.
Και πετυχαίνει τον γκολ ο Οικονόμου, μειώνει σε 31-19, ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση του ΦΕΚΑ με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στο κλειστό γυμναστήριο. Καλησπέρα σε όλους, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας βλέπετε, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κόρφου TV βεβαίως, πάντα κοντά στις κερκυραϊκές ομάδες, πάντα κοντά στο ΦΕΚΑ, στο χάτμπολ. Παναγιώτης Μιχαηλίδης κοντά μας από την ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριά, μια ομάδα που δεν την ήξερε καθόλου ΦΕΚΑ, στην αντιμετώπιση εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Πήρε τη νίκη, ωστόσο η κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολη, οι ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές. Προβλέπονται μάχες φέτος στο πρόγραμμα της Α2 Χάντμπολ Ανδρών. Coach, λίγα λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Σίγουρα, για να πούμε για το σημερινό παιχνίδι, ο ΦΕΚΑΣ άξιζε την νίκη, φάνηκε η καλύτερη ομάδα. Βέβαια, εμείς κατεβήκαμε σε αυτό το παιχνίδι με 7 βασικές ελλείψεις, οι οποίες σίγουρα αλλάζουν την φυσιογνωμία της ομάδος. Είπατε δεν ξέρατε την ομάδα, ο ΦΕΚΑΣ δεν την ήξερε. Η ομάδα ξαναδημιουργήθηκε μετά από 9 χρόνια διακοπής. Φέτος πήραμε 16 καινούργια παιδιά, 19 χρόνια και 18 χρόνια παιδιά. Δένουμε μαζί με τους παλιούς, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλό, κάτι όμορφο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί δεν έχουμε προπονήσεις. Προπονήσεις μας είναι μια μισή προπόνηση. Όταν λέω μια μισή, εννοώ μια μισή προπόνηση. Μια μέρα ολόκληρο γήπεδο και μια μέρα μισό. Είμαστε δηλαδή 60 παίχτες μέσα σε ένα γήπεδο και κάνουμε μισό-μισό εμείς και ο Άρης. Είναι και χειρότερα δηλαδή. Βέβαια. Εντάξει, 60 παίχτες, δηλαδή 25 μάλλον, 50 παίχτες, 25 από την μια ομάδα και 25 από την άλλη και κάνουμε μισό-μισό γήπεδο. Έτσι δεν μπορεί να στρώσει ομάδα, βέβαια, κάνουμε το κέφι μας, κανένα μας δεν πληρώνεται, κανένα παιδί δεν πληρώνεται, ούτε εγώ πληρώνομαι, κάνουμε το κέφι μας, με χρήματα δικά μας κάναμε αυτή την αποστολή, θέλουμε να πούμε ότι να μπορέσουμε και να αντέξουμε και να συνεχίσουμε για το χάτμπολ. Δυστυχώς, στο χάτμπολ δεν γεννιούνται καινούργιες ομάδες, χάνονται ομάδες, εμείς θέλουμε να κρατήσουμε αυτή την ομάδα και θα την κρατήσουμε. Αγωνιστικά μπορούμε να την κρατήσουμε. Άρα στόχος φέτος είναι να παραμείνετε στην κατηγορία. Ναι, σαν καινούργια ομάδα, παραμονή στην κατηγορία. Πολλοί μας βαφτίσαν ότι μπορούσαμε να είμαστε τετράδα. Δεν εμπέμπουμε σε αυτό το τρυπάκι. Εμείς θέλουμε να παραμείνουμε στην κατηγορία. Εύκολα ή δύσκολα πιστεύω ότι αυτή η ομάδα θα μείνει στην κατηγορία. Στην αρχή ευνηδιάσατε το ΦΕΚΑ, περάσατε μπροστά στο σκορ. Ο ΦΕΚΑΣ έκανε αρκετή ώρα για να σκοράρει και ακόμα περισσότερο για να πάρει κεφάλι. Είσαστε μια ομάδα υπολογίσιμη όμως, έτσι. Γιατί φέτος η κατηγορία είναι πολύ δύσκολη. Πραγματικά το ίδιο πρόβλημα είχαμε και μέσα στο Κιλκίς. Μέσα στο Κιλκίς σε ένα ολόκληρο ημίχρονο σχεδόν ήμασταν πηγαίναμε γκολ-γκολ, κάποια στιγμή προηγηθήκαμε. Έχουμε και κάποιες λύσεις, κυρίως επιθετικές, οι οποίοι είναι οι έμπειροι παίκτες, οι οποίοι λείπαν σήμερα. Πιστεύω ότι στην αρχή ξεκινήσαμε πολύ καλά, και μετά ήταν κάποια σφυρίγματα ισορροπίας, θα το πω εγώ, ότι γυρίσανε λίγο την πλάστικα και μας ξέφυγε και δεν είχαμε την εμπειρία. Το τσαγανό και τη δύναμη να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε κυρίως στην άμυνά μας. Και επιθετικά, όχι ότι πήγαμε καλά και επιθετικά, αλλά και επιθετικά. Μας λείπαν οι λύσεις που οι παίκτες που δεν έχουν έρθει σήμερα. Είστε μια πολύ νεανική ομάδα, πολύ νέα παιδιά, παιδιά όμως με πάθος. Δείξατε πολύ καλά δείγματα σήμερα. Φέτος πήραμε 16 παίχτες. Συν τους παίχτες μας, δηλαδή κάποια στιγμή κάνουμε σχεδόν 28 άτομα προπόνηση. Δηλαδή σήμερα έλειπε μια ομάδα ολόκληρη. Όλη η εφτάδα. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε έναν παίχτη της περιφέρειας και το πίβοτ, όλη η άλλη ομάδα έλειπε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια για τον ΦΕΚΑ. Ευχαριστώ. Δόικας. Δελής. Πολύ ψηλά το σούτ του Δημήτρη Δελή. 31-19 παραμένει, δευτερόλεπτα απομένουν για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Βακουφάρης με τον Πανιόπουλο, εκείνος δίνει στον Τσακαλίδη, δεν καταφέρει να σκοράρει. 31-19, ΦΕΚΑΣ Απόλλων Καλαμαριάς. 31-19 για την τέταρτη αγωνιστική της Α2 Χάντμπολ Ανδρών. Μάρκος Οικονόμου κοντά μας από την ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς που βοήθησε την ομάδα του παρότι ιτήθηκε από τον ΦΕΚΑ εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Είναι πολύ δύσκολη φέτος η κατηγορία της Α2, έχει πολύ δυνατές ομάδες. Βέβαια, ο ΦΕΚΑΣ δεν ήξερε καθόλου τον αντίπαλό του σήμερα, δεν είχε εικόνα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πες μου λίγα λόγια για τη δική σας ομάδα που είσαστε φέτος βέβαια στην Α2 και για το παιχνίδι το σημερινό. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Το καλό είναι ότι τελειώσαμε όλοι υγιείς, σίγουρα σε πρώτη φάση. Από εκεί και πέρα η ομάδα μας είναι νέα. Έχουμε ένα γράμμα παλιών παιχτών και νέων, όπως είμαι και εγώ. Εντάξει, τώρα παίξαμε σήμερα με μια ομάδα η οποία θέλει να ανέβει. Έχει άλλους τελείως διαφορετικούς στόχους από εμείς. Οπότε μοιραία έρθει και αυτό το αποτέλεσμα που θέλω να πιστεύω ότι σε άλλη φάση μπορεί να ήταν και καλύτερα. Να ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί.
Δεν υποτιμάω καμία από τις δύο ομάδες προφανώς, αλλά σίγουρα θα ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί. Είχαμε μια ιδέα του ΦΕΑΚΑ εμείς όταν ήρθε να παίξει με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί, ναι, με το καλό ήταν ότι δεν μας ξέρανε. Γρήγορα μας μάθανε όμως μέχρι τα πρώτα 10-15 λεπτά. Και εντάξει, η εμπειρία τους μέτρησε παραπάνω. Έχουν κάποιους πολύ ποιοτικούς παίκτες που δεν έχει άλλη ομάδα. Ο Χουλούρης, ο Ριγανάς και άλλα παιδιά σίγουρα. Είναι η πρώτη σας χρονιά. Ποιος είναι ο στόχος στην Α2 φέτος για εσάς? Ο στόχος σίγουρα είναι να μείνουμε στην κατηγορία. Όσο πιο γρήγορα μείνουμε στην κατηγορία, όσο πιο γρήγορα το εξασφαλίσουμε μάλλον αυτό, τόσο μπορούμε να κοιτάμε ένα-ένα τα παιχνίδια μας, να βελτιωνόμαστε όσο μπορούμε και στο τέλος να δούμε πόσο έχουμε βελτιωθεί ή αν δεν έχουμε βελτιωθεί, να δούμε τι φταίει. Πόσο σημαντικό είναι τώρα, είσαστε Απόλλων Καλαμαριάς, Άρης Θεσσαλονίκης, Κιλκής, έτσι ομάδες από το Βορρά, ομάδες άλλες επαρχιακές σε μια κατηγορία πάρα πολύ δύσκολη. Θα γίνει μάχη φέτος? Θα γίνει μάχη σίγουρα, αλλά θα γίνουν πολλές μάχες. Θα γίνει μια μάχη στην κορυφή, θα γίνει μια μάχη στην ουρά που λέμε. Οπότε, εντάξει, είναι καλό ότι υπάρχουν ομάδες, ο Άρης, το Κιλκής που είναι ιστορική ομάδα σίγουρα. Το ακόμη καλύτερο όμως είναι ότι υπάρχουν ομάδες σαν το ΦΕΑΚΑ, σαν την Άρτα, σαν τα Γιάννενα που υπήρχαν, που βοηθάνε σίγουρα την περιφέρεια και την κατηγορία γενικότερα να ανέβει πιο πολύ στο επίπεδό της. Οι παίκτες που προανέφερα και άλλοι παίκτες από άλλες ομάδες γενικά βοηθάνε στο επίπεδο στο να ανέβει η κατηγορία. Και πιστεύω ότι χρόνο με το χρόνο θα είναι καλύτερα. Καλή επιστροφή, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Άλλη μια νίκη λοιπόν για τον ΦΕΑΚΑ. 31-19 στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Καλό σας βράδυ.